Και βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο 18ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Όφτι δε αυτό ο Θεός προς τη δριήτη μαμβρή, καθημένου αυτού επί της θύρας της σκηνής αυτού μεσημβρίας. Όφτι δε, παρουσιάστη δε ο Θεός εις τον Αβραάμ, που εκάθητο κάτω από την δρή του μαμβρή, που ήταν στημένη η σκηνή του κάτω από το δέντρο αυτό, και ήταν μεσημέρι. Εδώ, αγαπητοί μου, πρόκειται περί μιας εμφανίσεως του Θεού από τις πολλές που έχουν γίνει εις τον Αβραάμ. Είδατε, μέχρι σήμερα, όπως και στη συνέχεια, πάρα πολλές φορές έχουμε μία θεοφανία εις τον Αβραάμ, κάθε φορά με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Πάντοτε όμως εμφανίζεται ο Θεός, άλλοτε είναι κατά τρόπον αίσθητον, άλλοτε είναι κατά τρόπον νοητών. Άλλοτε δηλαδή η αποκάλυψη του Θεού είναι κάτι που πέφτει στις εξωτερικές αισθήσεις, άλλοτε δε στις εσωτερικές αισθήσεις της ψυχής. Για το θέμα των ποικίλων μορφών αποκαλύψεως του Θεού έχουμε μιλήσει, αν ενθυμίστε, φέτος σε ένα προηγούμενο θέμα μας. Γι' αυτό δεν θα μείνω περισσότερο στο σημείο αυτής της εμφανίσεως, παρά μόνο ότι εδώ ο Θεός εμφανίζεται με τη μορφή τριών ανδρών. Αναβλέψας δε της οφθαλμής αυτού, είδε και ειδού τρεις άνδρες ιστήκησαν επάνω αυτού. Όταν λέει επάνω, δεν εννοεί φυσικά πάνω από το κεφάλι του, σημαίνει πολύ κοντά του. Απόδειξε ότι πιο κάτω θα μας πει ότι προσέτρεξε για να τους χαιρετήσει. Αλλά ότι ο Θεός ενεφανίστη με την μορφή τριών ανδρών, έχουμε μία εντελώς καινούρια και μοναδική περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη, που έχουμε σαφή υπαινιγμόν ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Βεβαίως, κάθε φορά που ο Θεός εμφανίζεται εις τον Αβραάμ, υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να ανακοινωθεί ή να βεβαιωθεί. Συνήθις περίπτωσης βεβαιώσεως είναι ότι ο Αβραάμ θα γίνει γενάρχης μεγάλου έθνους. Και θυμίστε, όταν ο Θεός ενεφανίστη κάποιο βράδυ εις τον Αβραάμ, που του δείξε τα αστέρια του ουρανού και η όραση αυτή διήρκησε μέχρι το πρωί και την άλλη μέρα το πρωί έως το απόγευμα της επομένης ημέρας, και ότι εκεί έπεσε σε μία έκσταση ο Αβραάμ, ύστερα από τη θυσία εκείνη των ζώων, των τριετών, ενθυμίστε, των τριετιζόντων ζώων, που επέρασε από μέσα, από τα διχοτομημένα ζώα, επέρασε ο Θεός υπό την μορφή μιας φλεγούσης καμίνου, που ήταν εκεί ένας τρόπος όρκου, βεβαιώσεως, συμβολέου, ότι εκείνο που θα του πει ο Θεός είναι αληθή, και εκεί του είπε ότι θα γίνει ο Αβραάμ μέγας λαός, ο οποίος θα κατέλθει στην Αίγυπτον και θα επανέλθει ύστερα από τόσα χρόνια, 400 χρόνια, και ο οποίος λαός θα κατοικήσει εις τη γη Χαναάν. Συνεπώς, εκείνο το όραμα που είδε ο Αβραάμ ανεφέρετο εις την πορεία των απογόνων του, του λαού που θα εξήθιετο από αυτόν. Πολύ σπουδαία. Το όραμα τούτο εις το 18ο κεφάλαιο αφορά δύο μόνο σημεία. Το ένα είναι ότι θα γεννήσει παιδί, εκ του οποίου βεβαίως παιδιού μετά θα κατάγεται αυτός ολόκληρος ο λαός. Και το δεύτερο σημείο
είναι το περιεχόμενο αυτής της οπτασίας, ότι ο Θεός εμφανίζεται υπό την μορφή τριών ανδρών. Εάν όμως λάβουμε υπόψη ότι το θέμα του Ισάκ είναι βέβαια σπουδαίο, αλλά ομίλησε ο Θεός σε άλλες αποκαλύψεις πρωτεύων θέμα στην παρούσα παρουσία εμφάνιση του Θεού, είναι τούτο, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Και με αυτήν την έννοια νομίζω ότι αυτό το όραμα, όχι όραμα, αυτή η παρουσίαση που γίνεται στον Αβραάμ δεν είναι όραμα, είναι εντελώς έτσι, πάνω στις αισθήσεις, στις φυσικές, εντελώς. Είναι το σπουδαιότερο από όλα, διότι κατατίθεται εις την Παλαιάν Διαθήκη το τριαδικόν του Θεού, ώστε όταν θα έλθει κατόπιν με την ενανθρώπισή του το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και θα μας αποκαλύψει ότι ο Θεός είναι τριαδικός, να μην πουν οι Εβραίοι ότι τι καινούργια πράγματα ρίξε να μας πεις, όταν επί παραδείγματι θα πει εγώ και ο πατήρ ένας μεν. Βλέπετε, εγώ και ο πατήρ και είμαι θα ένα. Ο Θεός είναι ένας, αλλά είναι όμως τρία τα πρόσωπα, τα οποία είναι τελείως ανεξάρτητα το ένα του άλλου. Ο πατήρ είναι πατήρ, ο Υιός είναι Υιός, και δεν είναι πατήρ ο Υιός, ούτε ο Υιός είναι πατήρ, ούτε ο πατήρ είναι Υιός, ούτε ο Υιός είναι πατήρ, ούτε το Πνεύμα του Άγιον είναι Υιός, ούτε ο Υιός είναι το Πνεύμα του Άγιον, ούτε το Πνεύμα του Άγιον είναι ο πατήρ, ούτε ο πατήρ είναι το Πνεύμα του Άγιον. Υπάρχει σαφής, σαφεστάτη διάκριση. Όταν λοιπόν θα έλεγε αυτό ο Χριστός, εάν ήσαν οι άνθρωποι, οι Εβραίοι, με μυαλό και με θεολογική κατάρτιση, θα έλεγαν πράγματι, να το, το έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Αλλά τι έκαναν οι Εβραίοι αργότερα, όταν άκουσαν αυτή την κουβέντα των λόγων του Χριστού? Επήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Και τότε ο Κύριος ερωτά, για ποιο πράγμα με λιθοβολείτε? Και λέγουν εκείνοι, δεν σε λιθοβολούμε για κανένα καλό έργο, αλλά διότι έκανες ίσον τον εαυτό σου με τον Θεό. Σαφέστατα το κατενόησαν οι Εβραίοι ότι ο Χριστός διεκήρυσε τον εαυτόν του Θεόν. Αυτό ας το ακούσουν μάλιστα και οι χιλιαστέ, ο ίδιος ο Χριστός, διότι θα μπορούσε να πει ο Χριστός το εξής: και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, τόσο λίγο καταλαβαίνετε, ποιος θα ήταν εκείνος που θα τολμούσε ποτέ να πει ότι είναι ίσως με τον Θεόν? Προφανέστατα, αγαπητοί μου ακροατέ, με παρεξηγήσατε, δεν με κατανοήσατε. Έκανε τέτοια διόρθωση ο Χριστός? Όχι βεβαίως. Γιατί? Διότι το αυτό που είπε, που σημαίνει ότι πολύ καλά κατάλαβαν οι Εβραίοι, τι? Ότι ο Υιός είναι ίσως με τον Πατέρα. Και συνεπώς το δόγμα της Αγίας Τριάδος είναι βεβαίως στην έκτασή του αποκεκαλυμμένο στην Καινή Διαθήκη, αλλά εν σπέρματι είναι κατατεθειμένο εις την Παλαιά Διαθήκη. Και αν δεν έχουμε μία κατάθεση εις την Παλαιά Διαθήκη, τότε θα μπορούσαμε και δει το θέμα της θεότητος, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι κάτι άλλο. Όπως τα ξέρετε, και αυτό πρέπει να το πούμε, σήμερα με την κατανομή και τον χαρακτηρισμό των θρησκειών επί της γης, λέμε ότι ο Ιουδαϊσμός είναι άλλη θρησκεία και ο Χριστιανισμός είναι άλλη θρησκεία. Έτσι, ένα πρόσωπο, ένας χριστιανός να παντρευτεί μία Εβραία, λέμε ότι είναι αλλόθρησκος η Εβραία και δεν δίνεται να την παντρευτεί. Είναι αλλόθρησκος, διότι ο χαρακτηρισμός, επαναλαμβάνω, είναι ότι οι Εβραίοι είναι άλλη θρησκεία. Είναι λάθος αυτό. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί οφείλονται σε λόγους, πολλές φορές πολιτικούς, όχι με την κοινή σημασία της λέξης πολιτικός, απλώς οι άνθρωποι του κόσμου
που χαρακτηρίζουν κάτι. Ο Ιουδαϊσμός δεν είναι άλλη θρησκεία και ο χριστιανισμός άλλη θρησκεία. Ο χριστιανισμός είναι η φυσική, θα λέγαμε, ας μου επιτραπεί η λέξη εξέλιξης, είπα ας μου επιτραπεί, είναι η φυσική εξέλιξη της Παλαιάς Διαθήκης. Είπα ας μου επιτραπεί, γιατί φοβάμαι τη λέξη εξέλιξη, διότι δυστυχώς υπήρξαν αρνητές του χριστιανισμού που είπαν ότι είναι μία εξέλιξη και λοιπά. Δεν θέλω να πιο πολλά να προχωρήσω, δεν σας χρειάζεται. Εξέλιξη της Παλαιάς Διαθήκης κατά τρόπον που είναι επινόηση, εξελικτική επινόηση των ανθρώπων. Όχι, έχω προσέξτε, έχω αποκάλυψη προοδευτική του Θεού. Αυτός είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Ακούσατε τι είπα? Φοβάμαι τη λέξη εξέλιξη. Την είπα επειδή από εδώ την είπατε εσείς, γι' αυτό την είπα. Εγώ θα την απέρριπτα, όπως και την απορρίπτω. Έχουμε, προσέξτε, έχουμε προοδευτική αποκάλυψη του Θεού. Δηλαδή ο Θεός αποκαλύπτεται προοδευτικά. Και αυτό επειδή δεν θα ειδύνονται οι άνθρωποι να το αντιληφθούν αμέσως. Διότι η ανθρωπότητα περνάει από το γάλα, από την υπιακή της ηλικία εις την ωριμότητά της. Και σας έχω κάνει το διάγραμμα πώς ο Θεός εμφανίζεται μέσα στην ιστορία. Πώς ακριβώς έχουμε στον Αδάμ τους σταθμούς αυτούς. Στον Αδάμ, στον Νόε, μετά έχουμε στον Αβραάμ και το καθεξής. Και βλέπετε ότι ο Θεός σιγά σιγά μπαίνει μέσα στην ιστορία προοδευτικά. Αποκαλύπτεται προοδευτικά. Έως ότου δοθεί το αποκόρυφο, θα λέγαμε, της αποκαλύψεως, που είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Είναι το αποκορύφημα, το άκρον άτομο, το τελευταίο. Δεν υπάρχει άλλη αποκάλυψη έξω της ενανθρωπίσεως του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη, να το έχετε υπόψη σας. Είναι το τελευταίο, η τελευταία αποκάλυψη. Οπότε δεν είναι άλλη θρησκεία ο Ιουδαϊσμός και άλλη ο χριστιανισμός, αλλά τίποτα. Είναι, συνέχεια σας είπα, η προοδευτική αποκάλυψη του Θεού. Αυτό όλο. Γι' αυτό απλούστατα κρατάμε στα χέρια μας και την Παλαιά Διαθήκη. Διότι δεν θα σας είτο παράξενο, το αποδεικνύω δηλαδή αυτό που σας λέω, δεν θα σας είτο παράξενο να έχουμε το βιβλίο μιας άλλης θρησκείας αυτή τη στιγμή και να κάνουμε ανάλυση? Αν είχα αυτή τη στιγμή το Κοράνιον εδώ και σας έκανα ανάλυση του Κορανίου, τι θα έλεγατε? Όχι δα, θα μου λέγατε, διότι πρόκειται περί ενός χριστιανικού κύκλου. Τι θέση θα είχε το Κοράνιον στην ανάλυση του? Αλλά τι κάνω? Ανάλυση Παλαιάς Διαθήκης. Μήπως κανείς από εσάς σκανδαλίστηκε ότι κάνουμε ανάλυση Παλαιάς Διαθήκης? Όχι. Γιατί? Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι άλλη θρησκεία ο Ιουδαϊσμός, ο οποίος μένει στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Περέδη δείξε, που λέμε στη γεωμετρία. Ορίστε. Απεδείχθη. Τίποτα άλλο. Άρα, αγαπητοί μου, δεν είναι κάτι άλλο ο χριστιανισμός και κάτι άλλο ο Ιουδαϊσμός. Ό,τι συνεπώς θα φανεί στον χριστιανισμό είναι κατατεθειμένο δυνάμει εις την Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη τι θα είναι αυτό? Ενεργεία. Δυνάμει στην Παλαιά. Μη βιάζεστε. Δυνάμει στην Παλαιά, ενεργεία στην Καινή. Αυτό είναι όλο. Γι' αυτό κρίνομαι ότι αυτή η οπτασία που έγινε στον Αβραάμ είναι πάρα πολύ σπουδαία. Πάρα πολύ σπουδαία. Λοιπόν, όφθη ο Θεός. Είδατε τι λέει? Όφθη ο Θεός. Και μετά παρακάτω, τρεις άνδρες. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι η συναγωγή, έστω και αν υπήρξαν παράξενα και περίεργα χωρία και ακατανόητα δια το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τουλάχιστον μπορούσαν να το καταλαβαίνουν οι Εβραίοι, τα διατήρησε. Προσέξτε, τα διατήρησε. Θα μπορούσαν να πούν τι σημαίνει αυτό, όφθη ο Θεός. Και μετά τρεις άνδρες. Πώς αυτό. Ή εκείνο το άλλο με την προφητεία του Ιακώβ, για να μην πω πλήθος άλλες προφητείες
αλλά λέω αυτή τη χαρακτηριστική. Τι λέγει παρακαλώ ο Ιακώβ? Λέει στο παιδί του τον Ιούδα ότι από σένα θα έρθει ο Μεσσίας που θα είναι προσδοκία των εθνών. Αυτό οι Εβραίοι το διατήρησαν στη συναγωγή τους, αλλά ουδέποτε στη συνείδησή τους το εδέχθησαν. Γι' αυτό τον Απόστολος Παύλος τους είπε ότι τον στέλνει ο Μεσσίας τώρα, ο Χριστός, τον στέλνει εις έθνη μακράν, που το είπε αυτό εκεί στα Ιεροσόλυμα όταν απελογείτο που κάναν φασαρία οι Εβραίοι ενώπιον του χιλιάρχου του Λυσία. Όταν άκουσαν αυτό ότι ο Μεσσίας τον στέλνει τον Παύλο εις έθνη μακράν, άρχισαν να φωνάζουν, να σχίζουν τα ρούχα τους, να τα πετάνε στον αέρα και να πετάνε χώματα. Διότι διατηρήμενη συναγωγή αυτά τα πολυτιμότατα χωρία, στη συνείδησή της ποτέ δεν τα χώνεψε. Γιατί? Διότι χονδροειδής συνείδησης των Εβραίων πάντα έβλεπε σε πλούσια υλικά και εγκόσμια πράγματα. Και ποτέ δεν μπόρεσε να ζήσει, να ανεβεί ένα γράδο παραπάνω για να καταλάβει τα χωρία αυτά. Πάντως χρειαστούμε ευγνωμοσύνη στους Εβραίους το ότι αυτοί, παρά τη χονδροειδή τους τοποθέτηση, μας διατήρησαν αλόβητα τα χωρία αυτά. Ίσως όπως ο Θεός επέτρεψε όχι ο Θωμάς αλλά και οι άλλοι μαθητές να απιστήσουν, γι' αυτό και δεν είναι δε η απιστία του Θωμάς σαν την απιστία των απίστων και των αθέων, γι' αυτό και την αποκαλεί η Εκκλησία μας στα τροπάρια της «Ο καλή απιστία του Θωμά». Το ακούσατε παρακαλώ το τροπάρι αυτό στον Εσπερινό? «Ο καλή». Υπάρχει και καλή απιστία. Υπάρχει καλή απιστία. Ναι, γιατί? Διότι με τον τρόπο αυτόν εδραιώθηκε η πίστη εις την Ανάσταση του Χριστού. Διότι ποιοι κηρύσουν την Ανάσταση του Χριστού? Εκείνοι που είχαν απιστήσει στην αρχή. Και συνεπώς ή το οικονομία του Θεού για να εδραιωθεί το γεγονός Αναστάσεως. Λοιπόν, υποπτεύομαι ότι ο Θεός επιτρέπει οι Εβραίοι να έχουν αυτή τη χοντρή συνείδηση ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι χαλκεύουν τα χωρία αυτά υπέρ των εθνών, αφού η συνείδηση δεν το χώριψε ποτέ. Μόνο και μόνο για να φανεί ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ανθρώπινη επεξεργασία, αλλά τι? Θεία Αποκάλυψη. Είδατε, δεν είναι ανθρώπινη επεξεργασία αυτό που λέγαμε προηγουμένως εξέλιξης. Όχι, αλλά Θεία Αποκάλυψη. Διότι είναι ταμιούχοι ούτως υπήν αυτών των καταπληκτικών αποκεκαλυμμένων χωρίων, που οι ίδιοι, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, ουδέποτε μπόρεσαν να τα χωνέψουν. Και αν το θέλετε, μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Αν θα δείτε στα κοιτάπια τους, οι Εβραίοι μέχρι σήμερα πιστεύουν έναν Μεσσία Εβραίο για τους Εβραίους. Μέχρι σήμερα. Κι όμως, αυτός ο Μεσσίας είναι για τα έθνη, όχι μόνο για τους Εβραίους. Και μέχρι σήμερα, τρανή απόδειξη περί της αληθείας του πράγματος, αυτοί κρατούν την Παλαιά Διαθήκη, και η οποία λέγει αυτή την προφητεία του Ιακώβ, και αυτός προσδοκία εθνών. Είναι καταπληκτικό. Σας είπα, είδατε με ποιους τρόπους κατοχυρώνει ο Θεός την αληθεία του. Αγαπητοί μου, βέβαια λίγοι άνθρωποι ακούτε εδώ το Λόγο του Θεού, αλλά με αυτά που λέμε, πέστε μου μέσα στην ψυχή σας, εδραιώνεται η αλήθεια? Εδραιώνεται η πίστη? Αυτό θα ήθελα να σας ερωτήσω. Εδραιώνεται? Διότι αυτά, να σταθούν στους συνδυασμούς που υπάρχουν μέσα στην ιστορία, επινοήσεις ανθρώπινες, είναι τελείως αδύνατο. Ουδέποτε οι άνθρωποι υπηρέτησαν ή ευόδωσαν μια τέτοια κατάσταση που δείχνει ότι στέκεται πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων, και όχι μέσα στα κεφάλια των ανθρώπων, αλλά πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Εγώ δεν σας κρύπτω ότι μένω κατάπληκτος με όλα αυτά. Βέβαια, ευχαριστώ πρώτα τον Θεό
αλλά ευχαριστώ και τη δική σας παρουσία, διότι αν εσείς δεν ζητούσατε να ακούσετε το Λόγο του Θεού, ίσως και εγώ δεν θα διάβαζα αρκετά, ώστε και εγώ να ωφελούμε πρώτος και πρωτίστως από αυτά τα οποία διαβάζω και βλέπω πράγματι τι γίνεται. Αναβλέψας λοιπόν ο Αβραάμ της οφθαλμής αυτού, είδε και ειδού τρεις άνδρες ειστήκησαν επάνω αυτού, και ειδών προσέδραμεν η συνάντηση αυτής από τις θύρας της σκηνής αυτού, και προσεκίνησεν επί την γη. Εδώ βλέπουμε τον Αβραάμ μόλις τους είδε να τρέχει προσέδραμεν, προς δράμο. Δεν θα πει μεσημέρι ήτανε, προσέξτε, μεσημέρι. Και όπως είναι γνωστό, οι μέρες στην Ανατολή είναι θερμές και το μεσημέρι είναι νοχελές, τεμπέλικο. Πάρτε εδώ το καλοκαίρι, εδώ το μεσημέρι στην δική μας τη χώρα, βαριέσαι να κινηθείς, αισθάνεσαι μια τεμπελιά. Είναι η θερμοκρασία, είναι ο ήλιος, είναι η ζέστη. Εδώ τώρα ο εκατόχρονο θαυμάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο εκατόχρονο γέρον, είδες, λέγει νεότητα, νεανικότητα του γέροντος. Νεανικότητα. Προσέδραμεν. Τι να κάνει. Προσκυνά. Μήπως αντελήφθη ότι πρόκειται περί του Θεού. Όχι. Ακόμη ο Αβραάμ τίποτα δεν αντιλαμβάνεται. Τι. Ότι απλώς είναι τρεις περαστικοί, τους οποίους κατά τη συνήθεια της Ανατολής χαιρετά δια προσκυνήσεως. Εξάλλου αυτό το προσκυνό το συναντούμε πάρα πολύ συχνά στην Παλαιά Διαθήκη και δεν έχει πάντοτε την έννοια βεβαίως της λατρείας. Μάλιστα θα δούμε του χρόνου αν είμαστε καλά, γιατί έκανα τη σκέψη, αν ζήσουμε και αν ο Θεός θέλει, να συνεχίσουμε το βιβλίο της Γενέσεως, να το τελειώσουμε. Διότι η παρακάτω ιστορία είναι πολύ ωραία, πολύ βαθιά ανθρώπινη, βαθιά ανθρώπινη. Εκεί ο γάμος Φερυπίν του Ισαάκ με τη Ρεβέκα, ή θα δείτε και τα παρακάτω με τον Ιωσήφ, τα υπέροχα, την ωραία ψυχή του Ιωσήφ στην Αίγυπτο κλπ. Όλα αυτά είναι τόσο ωραία που νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τα αφήναμε, αλλά πρώτα Θεός του χρόνου θα συνεχίζαμε το βιβλίο της Γενέσεως. Πολύ συχνά θα δούμε εκεί το ρήμα προσκυνώ. Ο Ιακώβ, επί παραδείγματι, όταν επιστρέφει πίσω από την αυτεξορία του και συναντάει τον αδελφό του τον Ισάφ, τον προσκυνά εδαφιαία. Και όμως τι είναι, είναι ο αδελφός του. Και τι δίδυμος αδελφός του. Απλώς ο Ισάφ γεννήθηκε, ας το πούμε, μια ώρα πιο μπροστά από τον Ιακώβ. Αυτό ήταν όλο. Και είδατε, τον προσκυνά. Το ρήμα λοιπόν προσκυνώ εδώ δεν έχει την έννοια προσκυνώ των Θεών, απλώς χαιρετώ, όπως συνηθίζεται στην Ανατολή. Και είπε τώρα ο Αβραάμ, Κύριε, εδώ αμέσως δίδεται η εντύπωση ότι ομιλεί στο ένα μόνον άνδρα, στο ένα πρόσωπο. Μία πιο προσεκτική ανάλυση που θα κάνουμε στο προσεχές θέμα και θα είναι η θεολογία αυτού του κεφαλαίου, θα αντιληφθούμε ότι μπορεί με να αποτείνεται εις το ένα πρόσωπον, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού, διότι οι τρεις αυτοί άνδρες δεν είναι τρεις κύριοι, αλλά είναι ένας Κύριος. Δηλαδή, όπως τα λέγαμε, ο πατήρ νούμερο ένα, ο Υιός νούμερο ένα, το Πνεύμα του Άγιον νούμερο ένα, ένα συν ένα συν ένα ίσον ένα, γιατί είναι ένας ο Θεός. Λοιπόν, ο πατήρ είναι Κύριος, ο Υιός είναι Κύριος, το Πνεύμα του Άγιον είναι Κύριος, και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζώπιον, δεν λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Ένας Κύριος, συν ένας Κύριος, συν ένας Κύριος, ίσον τρεις Κύριοι, ένας Κύριος. Συνεπώς,
ενώ μοιάζει ότι αποτείνεται προς το ένα πρόσωπον, και έχουμε σαφείς παρακάτω μάλιστα ενδείξεις, στοιχεία ότι πράγματι αποτείνεται στο ένα πρόσωπο, όμως στην πραγματικότητα είναι έχει εδώ παιδί μου μια θέση και από εδώ είναι μια θέση. Περάστε γρήγορα από εδώ. Περάστε από εδώ. Περάστε. Ορίστε, από εδώ μια θέση και από εκεί μια θέση. Γιατί να φύγετε, καθίστε να ακούσετε. Λοιπόν, ένα συν ένα συν ένα ίσον ένα. Ένας Κύριος συν ένας Κύριος συν ένας Κύριος ίσον ένας Κύριος. Αυτό όμως θα το δούμε την ερχομένη φορά, γιατί είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Παρότι σας είπα, έχουμε παρακάτω φανερό ότι ο Αβραάμ ομιλεί μόνο στο ένα πρόσωπο, διότι τα άλλα δύο αποχωρίζονται, και θα δούμε γιατί αποχωρίζονται και τι θα κάνουν τα δύο πρόσωπα και ούτω καθεξής. Τώρα όμως εδώ ακόμη δεν υποπτεύεται τίποτα ο Αβραάμ, και τι λέγει? «Ή άρα εύρον χάριν εναντίον σου, μη παρέλθεις τον πέτα σου». Κύριε λέει, αν βρήκε χάρη απέναντί σου ο δούλος σου, μην παρέλθεις, μην φύγεις χωρίς να σε φιλοξενήσω. Λυφθεί το διείδωρ και νυψάτωσαν τους πόδας ημών και καταψύξατε υπό το δένδρο. Θα σας πλύνω με τα πόδια σας για να ξεκουραστείτε, επειδή τότε οι άνθρωποι περπατούσαν ήξυπόλοιτοι, είχαν πολύ ατελή παπούτσια, οι δρόμοι φυσικά δεν ήσαν άσφαλτοι και πάντοτε τα πόδια ήσαν σκονισμένα. Γι' αυτό υπήρχαν πάντοτε στα σπίτια, στην είσοδο των σπίτιων, πάντοτε ιδρύες με νερό για το πλύσιμο των ποδιών. Στους χρόνους του Χριστού, το ξέρετε πολύ καλά, ενθυμίστε εκεί στην περίπτωση του γάμου της Κανά, που ήταν εκείνες οι έξι λίθινες ιδρύες, στάμνες, δια των καθαρισμών των Ιουδαίων, όχι βέβαια μόνο τα χέρια τους, αλλά και τα πόδια τους. Ας είναι, λέγει, θα σας πλύνω με τα πόδια σας και να καταψύξετε κάτω από το δέντρο, δηλαδή να αναψυγείτε. Θα σας φέρω με κρύο νεράκι, θα σας κάνω με το τραπέζι και λείψω με άρτον και φάγεστε. Θα φάτε ψωμί, προσέξτε, η έκφραση ψωμί δεν είναι το ψωμί, είναι το τραπέζι. Το λέμε και σήμερα στην απλοελληνική μας γλώσσα. Τι λέμε? Έλα να φάμε ψωμί. Φυσικά δεν θα βγάλεις τον άλλον μόνο ψωμί, αλλά εννοούμε το τραπέζι. Και μετά τούτο παρελεύσεστε στην οδόν ημών, και μετά να πάτε στο καλό. Ουένε κεν εξεκλίνατε προς τον πέδα ημών, χάριν του οποίου εξεκλίνατε, δηλαδή ήρθατε, κόψατε το δρόμο σας και ήρθατε από εδώ σε μένα. Και είπαν, ούτω ποιήσον καθώς ήρικας. Και είπαν και οι τρεις. Αποτείνεται στον ένα, είπαν και οι τρεις. Ούτω ποιήσον καθώς ήρικας. Έτσι να κάνεις όπως το είπες. Εδώ παρακαλώ βρισκόμεθα μπροστά σε μια θαυμαστή αρετή του Αβραάμ. Είναι η φιλοξενία. Ξέρετε αγαπητοί μου που βρισκόμεθα? Στο 2100 π.Χ. Ξέρετε δε που βρισκόμεθα? Σε ποια περιοχή? Στη Χαναάν. Ποιοι ήσαν οι Χαναναίοι? Η ιστορία των Χαναναίων και η ποιότητά τους είναι φανερή από την υπόλοιπη Παλαιά Διαθήκη. Μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο, μέσα σε μια τέτοια εποχή, ο Αβραάμ παρουσιάζει αυτό το καταπληκτικό χαρακτηριστικό μιας πλουσιοτάτης φιλοξενίας. Πλουσιοτάτης όχι στα παρατηθέμενα μόνο, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής ο Αβραάμ ήταν και πλούσιος, αλλά πλουσιοτάτης σε αισθήματα. Διότι το να πει, το να προσκυνήσει, το να πει θα σας πλύνω με τα πόδια και καθίστε κάτω από το δέντρο να αναψυγείτε, νομίζω αυτό δεν είναι και ανέξοδο. Γι' αυτό ο Χριστός είπε το εξής: όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό στο όνομά μου θα έχει αμοιβή. Γιατί είπε ένα ποτήρι κρύο νερό και δεν είπε ένα ποτήρι νερό? Διότι το ένα ποτήρι κρύο νερό
σημαίνει προθυμία της ψυχής να δώσει το ποτήρι το νερό. Να το πω απλά. Αντί να το πάρεις από τη βρύση του νεροχύτη σου, να πας να αντλήσεις από το πηγάδι σου να βγάλεις φρέσκο νερό. Ή να πάρεις τη στάμνα σου, δεν ομιλώ για ψυγεία, ή έστω και από το ψυγείο σου. Να πας να πάρεις τη στάμνα σου και να πας στην πηγή να πάρεις κρύο νερό. Αυτό δείχνει ξεχωριστή προθυμία. Δηλαδή, ο Κύριος δεν θέλει να πει τι θα δώσεις, αλλά και πώς θα το δώσεις. Διότι εκείνο το κρύο νερό αυτό φανερώνει. Πώς θα δώσεις εκείνο που θα δώσεις. Ότι η αρετή της φιλοξενίας είναι μια ωραία αρετή, είναι μόλις και ανάγκη να σας το πω. Ότι είναι παιδί της αγάπης, είναι φανερό. Ότι είναι μια αρετή που δεσπόζει μέσα στην Αγία Γραφή, αυτό το γνωρίζουμε. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στην προς Εβραίους επιστολή του, της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε. Μη ξεχνάτε την φιλοξενία, διότι έλαθον τιμές, δεν λέει τις, λέει τιμές. Και προφανώς εδώ υπενήσεται τον Αβραάμ. Ξενήσαντες αγγέλους που εφιλοξένησαν αγγέλους. Είναι ωραία αρετή. Εμείς οι Έλληνες, βέβαια σαν χριστιανοί έχουμε τη φιλοξενία, τις φλέβες τους κυλάει ειδωλολατρικό αίμα ακόμα παγανικών. Παγανικό θα πει ειδωλολατρικό αίμα, ας είναι. Λοιπόν, είμαστε φιλόξενοι. Γι' αυτό και λέγαμε τον Δία οξενίας Ζεύς. Οξενίας Ζεύς. Αγαπούσαμε την φιλοξενία, διότι η φιλοξενία θεωρεί το ότι το υπό την προστασία του Διός. Βλέπετε ότι είναι μια ωραία αρετή. Έχει πολύ αρχοντιά, έχει και πολύ ανθρωπιά. Πολύ ανθρωπιά. Κάποτε είχε έρθει ο πατήρ Παΐσιος στο μοναστήρι μας και μιλούσε για αρχοντιά. Ότι οι παλαιότεροι άνθρωποι είχαν, λέγει, τη φιλοξενία τους, είχαν την εγκαρδιότητά τους και είχαν αρχοντιά. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η αρχοντιά. Η αρχοντιά δεν είναι να φοράς ακριβό κουστούμι, ούτε να έχεις πολλά λεφτά, ούτε να έχεις μεγάλο αυτοκίνητο, μακρύ αυτοκίνητο σε μέτρα που το μετράνε τώρα, ούτε ακόμη να τρέχει πολλά χιλιόμετρα το αυτοκίνητό σου. Αρχοντιά θα πει αυτό το πράγμα. Είναι η ανθρωπιά. Να έχεις αυτή την ανοιχτή, ωραία καρδιά. Βέβαια πρέπει να πω ότι ακόμη τη διατηρούμε την αρετή αυτή. Έρχονται οι Ευρωπαίοι, την ευλέπουν την αρετή μας αυτή, εκπλήσονται. Μπορεί να έρθουν στο μοναστήρι, σε ένα μοναστήρι. Δεν το διαφωνούνται ποτέ, ξέρετε, ότι μπορεί να φάνε τζάμπα σε ένα μοναστήρι. Πού να το φανταστούν αυτό. Ή ακόμη να χτυπήσουν μια πόρτα ενός χωριού, δηλαδή σπιτιού χωριάτικου, και να τους πούνε ελάτε να φάμε. Μάλιστα για ένα χωριάτικο σπίτι δεν υπάρχει πιο φυσικότερο πράγμα από το ελάτε να φάμε. Και να μπουν μέσα και να φάνε, τους είναι αδιανόητο να φάνε και να μην πληρώσουν. Στην Δύση τα μοναστήρια παρέχουν 2-3 φαγητά επιπληρωμή. Δίνασε να πας να φας, αλλά θα πληρώσεις. Ήρθε κάποτε ένας ξένος τουρίστας, ξέρω πως βρέθηκε στο μοναστήρι μας, από αυτούς βρίσκονται, και άκουσε το καμπανάκι, μπήκε και αυτός μέσα, κάθισε λοιπόν, έφαγε και το έλεγε μετά, παραξενευόνταν, πως μπορεί κανείς να φάει χωρίς να πληρώσει. Βλέπετε, στην ηλιστική εποχή που βρισκόμαστε είναι αδιανόητο ότι μπορεί να έχει κανείς πάντοτε μια αρετή με συναλλαγή. Είναι δυνατόν, λέγει ο άλλος, να έχει αυτό που κάπου αποβλέπει στο κέρδος, κριτήριο το κέρδος. Αγαπητοί μου, εάν δεν έχουμε κριτήριο το κέρδος, το υλικό εννοώ κέρδος, τότε θα κρατήσουμε αυτήν την ανθρωπιά μας και αυτή την αρχοντιά μας. Και είναι ωραίο πράγμα. Μας κάνει ωραίους ανθρώπους. Μας κάνει με το μέτωπο υψηλά. Μας κάνει αληθινά ευγενείς ανθρώπους. Μπορεί κανείς να δει άνθρωπο με χωριάτικα ρούχα, με εργατικά ρούχα, και να έχει αυτή την ανθρωπιά.
ωραίο πράγμα. Ας την κρατήσουμε όσο μας έχει μείνει, να μην τη χάσουμε αυτή την ωραία αρχοντιά. Και έσπευσε ένα Αβραάμ επί την σκηνή προς Σάραν και είπε: αυτή σπεύσον και φύρασον 3 μέτρα σεμιδάλεως και πήγησον εγκριφίας. Αμέσως κινητοποιείται ο Αβραάμ να πραγματοποιήσει τη φιλοξενία του. Τι κάνει? Μοιράζει τις δουλειές ώστε να γίνονται ταυτοχρόνως, για να μην χαθεί χρόνος, για να μην ταλαιπωρηθούν οι ξένοι. Μπαίνει μες στη σκηνή, λέει στη γυναίκα του, τη Σάρα, κοιτάξτε τι της είπε, σπεύσον, δηλαδή θα το λέγαμε στη γλώσσα μας, κουνήσου, τρέξε, τι, πιάσε φύρασον, 3 μέτρα σεμιδάλια, φύρασον, είναι το φύραμα, δεν λέει ζήμωσον, λέει φύρασον. Ξέρετε γιατί? Και πίσον εγκριφίας, διότι το φύραμα είναι το νερό με το αλεύρι. Η προζύμη, αυτό που λέμε σήμερα προζύμη, στην αρχαία γλώσσα ελέγεται ζύμη. Συνεπώς, η ζύμη ενουμένη με το φύραμα δίδει, τι δίδει? Αυτό που λέμε το ψωμί το ζυμωτό, δηλαδή αυτό που έχει μέσα το προζύμη. Αλλά αυτό για να γίνει θα αργούσε. Γι' αυτό λέει μη βάλει ζύμη, πιάσε νερό με αλεύρι. Φύρασον, όχι ζύμωσον. Καταλάβατε? Αλλά και το παρακάτω, πίσον εγκριφίας. Τι είναι η εγκριφία? Η εγκριφία είναι η λαγάνα. Τον παλιό καιρό οι λαγάνες γίνονται χωρίς προζύμη. Δεν ξέρω σήμερα την καθαρή Δευτέρα αν βάζουν προζύμη στις λαγάνες. Βάζουν? Δεν ξέρω. Βάζουν. Ναι. Αλλά η λαγάνα είναι ένα ψωμί που δεν έχει προζύμη. Ξέρετε γιατί? Δια το πρόχειρον του πράγματος. Και γιατί? Διότι η καθαρή Δευτέρα έχει άλλες δουλειές να κάνει. Είναι η μέρα της προσευχής και δεν πρέπει να υπάρξει χρόνος για να καθόμαστε να ψώνουμε ψωμί. Γι' αυτό υπάρχει η λαγάνα, που ψήνεται γρήγορα το ψωμί αυτό. Αυτή είναι η εγκριφία. Πολύ συχνά θα συναντήσουμε την εγκριφία στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο προφήτης Ηλίας πήγαινε προς Χορήβ, διωκόμενος από την φοβερή εκείνη η Εζάβελ, στο δρόμο που έπεσε εκεί να ξεκουραστεί και κοιμήθηκε, τότε κάποιος του χτύπησε τα πλευρά. Ήταν ένας άγγελος. Δεν τον είδε όμως, μόνο του χτύπησε τα πλευρά και του λέγει: Ηλία, σήκω φάγε και πιες, γιατί έχεις πολύ δρόμο να κάνεις. Δεν είδε τον άγγελο όμως. Σηκώθηκε και τι βρήκε? Βρήκε ένα κανάτι νερό και ένα κομμάτι εγκριφίας, δηλαδή ψωμί άζυμο, διότι είναι πρόχειρο. Δεν πειράζει αν κάνουμε και τέτοιες μικρές αναλύσεις για να έχουμε πιο έτσι κατανόηση περισσότερα του Λόγου του Θεού. Και εκείνος τι έκανε? Και εις τας βόας έδραμεν Αβραάμ και έλαβεν απαλών μοσχάριον και καλών, και έδωκε το παιδί και τάχινε του ποιήσε αυτό. Πήγε γρήγορα στο κοπάδι, βρήκε ένα καλό μοσχαράκι. Είδατε, καλών και απαλών, τρυφερών, καλό, όχι κανένα ψωριάρικο. Προσέξτε, όχι κανένα ψωριάρικο, κανένα αγώματο, κανένα που να κούτσενε, κανένα καλό. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι εκείνα που θα προσφέρουμε στον Θεό, εξάλλου υπήρχε εντολή για αυτό το πράγμα, θα είναι σωστά πράγματα. Λέει η εντολή, δεν θα προσφέρεις ποτέ στο Θεό ψωριάρικο αρνί ή βρώμικο πράγμα ή ποτέ, θα είναι ακέραιο και σωστό αυτό που θα προσφέρεις. Και το σφάξε, το έδωσε, λέει, το παιδί εις τον πέδα, στον υπηρέτη. Και ετάχυνε του ποιήσε αυτό, του είπε, άντε γρήγορα, να το ψήσεις γρήγορα. Έλαβε δε βούτυρον και γάλα. Επήρε γάλα και βούτυρο. Και το μοσχάριον ο επίησεν και παρέθηκεν αυτής. Του τα έβαλε στο τραπέζι, ώστε το τραπέζι τι είχε? Μοσχάρι ψητό, είχε βούτυρο, είχε γάλα και έφαγον. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι εδώ. Όταν είπε ποιήσον εγκριφίας,
3 μέτρα σεμιγδάλεως, πρέπει να σας το πω και αυτό, σεμίδαλης είναι το σεμιγδάλι. Έτσι, όχι το αλεύρι απλώς, το σεμιγδάλι. Συνεπώς, ψωμί καλής ποιότητας. Την αρχαία εποχή το σεμιγδάλι το βγάζανε το σεμιγδάλι, με έναν τρόπο πρωτότυπο, μου φαίνεται, με ένα κούνημα που εγείρε το ιδιαίτερο, το σεμιγδάλι είναι πιο βαρύ και το ξεχώριζαν από το αλεύρι. Σήμερα δεν ξέρω πως το βγάζουν. Και το μέτρο, τι ήταν το μέτρο? Ένα μέτρο αντιστοιχούσε με 13,62 κιλά. Συνεπώς, 3 μέτρα σεμιδάλεως ψωμιού είναι 40 κιλά και 860 γραμμάρια. 40 κιλά ψωμί. Μπα, θα πείτε. Καταρχάς, το ότι προσφέρει 3 μέτρα είναι προς τιμή των 3 προσώπων. Δεν βάζει ένα μέτρο να τιμήσει και τα 3 πρόσωπα. Μυστικό πράγμα αυτό. Μυστικό. Η λατρεία και των 3 προσώπων. Ακόμη το αγνοεί ο Αβραάμ, αλλά αυτό όμως κατατίθενται και δείχνει τη λατρεία, την ίση λατρεία, την ίση λατρεία, και εις το πρώτο πρόσωπο και εις το δεύτερο και εις το τρίτο. Διότι και τα 3 πρόσωπα είναι ισότιμα και ομόθρονα. Βεβαίως η πλήρης θεολογία και το πλήρες φως, ποιος ο Άγιος Τριαδικός Θεός, αυτό θα το ξέρουμε πια εμείς από την Καινή Διαθήκη. Αλλά βλέπετε όμως, παρακαλώ, αλλά και τι άλλο. Γιατί αυτή η μεγάλη ποσότης? Έφαγαν τόσο? Είναι δυνατόν να φάει ένας άνθρωπος 13 κιλά ψωμί? Όχι. Θέλετε κάτι? Δεν έφαγαν τίποτα. Φαινομενικώς έφαγαν. Διότι αυτοί οι τρεις άνδρες ήταν φαινομενικώς άνθρωποι. Πρέπει να κάνω τη διάκριση αυτή, ότι οι τρεις ήσαν φαινομενικώς άνθρωποι, αλλά δεν ήσαν άνθρωποι. Ενώ το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όταν ήλθε η ώρα να γίνει άνθρωπος, έγινε πραγματικά άνθρωπος. Και όταν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι φαινομενικώς έγινε ο Υιός του Θεού άνθρωπος, είναι αιρετικοί αυτοί οι άνθρωποι, είναι ειδοκείτε, τους οποίους επολέμησε η Εκκλησία. Ειδοκείτε. Και μάλιστα έχουμε και τους αφθαρτοδοκίτας. Εκείνοι που λένε ότι το σώμα του Χριστού ήταν άφθαρτον. Σας μίλησα όμως για το άφθαρτο, για τη φθορά και τη διαφθορά, σας μίλησα χθες στην ομιλία, ενθυμίστε αυτή τη διάκριση. Αλλά και κάτι ακόμη να το πάρουμε τώρα έξω από το θέμα της θεότητος. Να το πάρουμε σαν θέμα απλής φιλοξενίας. Δεν μπορείτε, σας παρακαλώ, θα βάλουμε τόσο ψωμί όσο θα έτρωγε ένας άνθρωπος στο τραπέζι μας που θα το φιλοξενούσαμε? Ας πούμε ότι θα φάει 2 φετάκια. Θα του βάλουμε 2 φετάκια τόσα ίσα, ή θα βάλουμε πολύ ψωμί? Όχι βέβαια, όχι μόνο το ψωμί και το φαγητό και τα φρούτα. Φερρυπίν, είναι 5 άνθρωποι, θα βάλουμε 5 μήλα? Θα βάλουμε, είναι 5 άνθρωποι, θα βάλουμε 5 κομματάκια τυρί? Θα βάλουμε 10. Να πάρει και δεύτερο άμα θέλει κανείς. Και ακόμη να δείξουμε ότι δείχνουμε την φιλοξενή μας εγκαρδία και άφθονη. Λοιπόν, αυτό σήμαινε, παρακαλώ, την πλουσία όντως φιλοξενία. Διότι οι επισκέπτες ούτε 40 κιλά ψωμί έφαγαν, ούτε ένα μοσχάρι φάγανε. Είναι το πλούσιο της φιλοξενίας. Και από εδώ θαυμάζουμε τον Αβραάμ δια τα πλούσια του αισθήματα. Είπε δε προς αυτόν. Συγγνώμη. Και παρέθηκε να αυτής το πλούσιο τραπέζι και έφαγον. Είπαμε, δεν έφαγαν. Έφαγαν. Είδε κατανάλωση. Αλλά ήταν φαινομενική. Ο Θεός ξέρει πώς αυτά γίνονται. Αυτός δε, ποιος αυτός? Ο Αβραάμ. Παριστήκε αυτής υπό το δέντρο. Παριστήκε. Δεν πήρε μια καρέκλα να καθίσει μαζί τους. Λοιπόν, από πού γυρίζετε, από πού έρχεστε, πού πάτε? Στέκεται όρθιος και τους περιποιείται. Είδατε, παρακαλώ. Δεν έβαλε ένα δούλο να περιποιηθεί, περιποιείται ο ίδιος ο Αβραάμ. Γι' αυτό πολλές φορές, αγαπητοί μου, εάν έχουμε προσωπικό
παλαιότερα υπήρχε προσωπικό, σήμερα πια δεν υπάρχει. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας να περιποιούνται τους επισκέπτες μας. Εμείς οι ίδιοι. Είναι ωραίο πράγμα. Αυτό δίνει μια ξεχωριστή τιμή στους φιλοξενουμένους μας. Ενώ λοιπόν παραστέκει ο Αβραάμ, η Σάρα είναι μέσα στη σκηνή. Η σκηνή είναι δίπλα. Το τραπέζι είναι απ' έξω από τη σκηνή, όλα κάτω από το δέντρο, τη βαλανιδιά του Μαμβρί. Είπε δε προς αυτόν. Ποιος είπε? Ο Ις. Ας πούμε ο Ις, αυτό το ο Ις εντός εισαγωγικών. Ο ένας. Πού Σάρα η γηνή σου? Είναι τώρα εδώ ένας διάλογος προκλήσεως. Διότι πρέπει να ανοιχτεί ένα θέμα. Είναι το δεύτερο θέμα που θα απασχολήσει, παρακαλώ, την οπτασία, την εμφάνιση αυτή του Θεού στον Αβραάμ. Πού είναι η γυναίκα σου η Σάρα? Ακούστε τι είπε η Σάρα. Θα μπορούσε να πει ο Αβραάμ, και πού ξέρετε ότι τη λένε Σάρα τη γυναίκα μου? Πού το ξέρετε? Προσέξτε, άγνωστοι άνθρωποι. Άγνωστοι. Αυτά όλα, αυτό και κάτι παρακάτω παρακάτω, θα αρχίσουν σιγά σιγά να βάζουν στην υποψία τον Αβραάμ ότι δεν είναι συνήθις φιλοξενούμενη περαστική. Κάτι εδώ συμβαίνει. Πού είναι η γυναίκα σου η Σάρα? Ο δε αποκριθής είπε, ιδού εν τη σκηνή. Να, είναι μέσα στην σκηνή. Είπε δε ο Κύριος, επαναστρέφων ίξω προσέ κατά των καιρών τούτων εις ώρας, και έξιον Σάρα η γηνή σου. Όταν θα επιστρέψω σε σένα το επόμενον έτος, η Σάρα η γυναίκα σου θα έχει γιο. Όχι απλώς παιδί, αλλά και γιος θα είναι το παιδί αυτό. Μια μικρή παρένθεση, γιατί εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο σημείο ερμηνευτικών. Είναι το εξής, αγαπητοί μου. Εδώ λέγει, κατά των καιρών τούτων και εις ώρας. Η ώρα, όπως τα ξέρετε, θα πει είναι η εποχή. Λέμε ότι μέσα στο έτος έχουμε 4 ώρες. Έρ, θέρος, φθινόπωρον, χειμών. Τα είπα στην καθαρέμουσα. Έτσι. 4 ώρες. Ώστε ώρα είναι η εποχή. Καιρός τι είναι τώρα? Προσέξτε. Προσέ κατά των καιρών τούτων εις ώρας. Τι θα πει καιρός τότε? Σας ερωτώ, πέστε μου. Γρήγορα, γρήγορα. Μα εποχή θα πει είναι η ώρα. Ο χρόνος. Δηλαδή το έτος. Γιατί είναι χρήσιμο? Διότι στον Δανιήλ συναντούμε την φράση καιρός. Πότε λέει Κύριε θα γίνουν αυτά, λέει ο Δανιήλ? Καιρών καιρού και ίμιση καιρού. Ώστε λοιπόν ο καιρός τι είναι? Είναι το έτος. Έχει ερμηνευτική αξία. Παρακαλώ να το ενθυμίστε αυτό, το συναντούμε στο βιβλίο της Γενέσεως και ξέρουμε τώρα ότι καιρός θα πει έτος. Ήκουσε η Σάρα από μέσα ότι θα γεννήσει ιόν. 99 χρονών είναι η Σάρα. 90 χρονών. 90 χρονών. Και ο Αβραάμ είναι 99. Σάρα δε ήκουσε προς τη θύρα της σκηνής. Δεν εμφανίστηκε καθόλου η Σάρα. Ήταν η συνήθεια της Ανατολής οι γυναίκες ποτέ να μην εμφανίζονται μπροστά στους φιλοξενουμένους. Είναι κάτι που ακόμη ξέρετε διατηρείται στα χωριά μας ή διατηρείται μέχρι πρώτην ετών. Εγώ το έχω συναντήσει εδώ στη Θεσσαλία. Ούσα όπισθεν αυτού. Ήταν από πίσω από τη σκηνή μέσα. Δεν φαινότανε η Σάρα. Αβραάμ δε και Σάρα πρεσβύτεροι προβεβικότητες ημερών. Ήσον γέροι, μας σημειώνει ο ιερός συγγραφεύς. Εξέλιπε δε τη Σάρα γίνεστε τα γυναικεία. Έλειψε πλέον η περίοδος εις την Σάρα για να μπορεί πλέον να γεννήσει. Δεν υπήρχε πλέον τίποτα. Ήτο στήρα στα νιάτα της, πολύ παραπάνω τώρα, δεν υπήρχε τίποτα. Άρα, κατά μείζωνα λόγο, δεν ήταν δυνατόν να γεννήσει.
Βλέπετε όλα αυτά, για να φαρεί το θαύμα. Εγέλασε δε Σάρα εν εαυτή λέγουσα. Γέλασε εν εαυτή, μόνη της, δεν τη βλέπει κανένας. Εν εαυτή γέλασε. Και τι είπε? Ούπο μεν μη γέγον εν έως του νυν ο δε Κυριός μου πρεσβύτερος. Τον καιρό που ήμουν νέα δεν έκανα παιδί, τώρα θα γεννήσω. Και ύστερα και ο άνδρας μου είναι γέρος. Τώρα πια. Και είπε Κύριος προς Αβραάμ. Προσέξτε, η Σάρα στη σκηνή, η άλλη απ' έξω. Και τότε λέει ο Κύριος προς τον Αβραάμ: τι ότι εγέλασε Σάρα εν εαυτή λέγουσα, άραγε αληθώς στέξαμε? Εγώ δε γεγύρακα. Γιατί γέλασε η Σάρα μέσα στη σκηνή και είπε μόνη της: εγώ τώρα θα γεννήσω, έχω πια γεράσει. Άλλο σημάδι που εδώ ο Αβραάμ αρχίζει να καταλαβαίνει ότι επισκέπτε είναι ασυνήθις. Μία δυνατήση παρά το Θεό ρήμα. Μήπως είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει από τον Θεό αυτό το πράγμα? Εις τον καιρόν τούτον αναστρέψω προς εις ώρας και έστε τη Σάρα Υιός. Άκουσες τι σου είπα? Του χρόνου τέτοια εποχή θα έρθω και η Σάρα θα έχει κάνει αγόρι. Άκουσες τι σου είπα? Ιρνήσα το δε Σάρα λέγουσα, που και γέλασα. Από μέσα εκείνη φώναξε και είπε: δεν γέλασα. Εφοβήθηγα και είπε αυτή. Και είπε, συγγνώμη, εφοβήθηγα. Και τι φοβήθηκε? Σου λέει: τι γίνεται εδώ, με πιάσανε. Και είπε αυτή ο Κύριος: ουχή, αλλά εγέλασε. Όχι, λες ψέματα, γέλασε. Δεν το σημάδι κι αυτό? Πού την είδε ότι εγέλασε μέσα? Και τώρα με τα βεβαιότητος: όχι, γέλασε. Είναι δε χαριτωμένο αυτό, που θυμίζει, τι θυμίζει? Θυμίζει μικρά παιδιά. Δεν γέλασα. Το παιδάκι, ξέρετε, είναι έτοιμο. Όταν του κάνετε μια παρατήρηση του μικρού παιδιού, του δημοτικού σχολείου, έτοιμο να σας πει: δεν το έκανα εγώ, ο τάδε το έκανε. Αμέσως, αμέσως. Θα πείτε σε ένα παιδί: γιατί παιδί μου, ξέρω εγώ, γέλασες? Δεν γέλασα εγώ κύριε, γέλασε ο δίπλα. Αμέσως απόρριψη της ευθύνης σε άλλο πρόσωπο. Αυτό θυμίζει δημοτικό σχολείο. Δεν γέλασα, λέει η Σάρα. Όχι, γέλασες, λέει ο Θεός. Αλλά αγαπητοί μου, ας μείνουν εδώ. Βλέπετε, είναι πραγματικά μια χαριτωμένη σκηνή. Γιατί χαριτωμένη? Γιατί βλέπει κανείς μια κοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους. Είναι ο Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, που εδώ τώρα φιλοξενείται, που εδώ τώρα κοινωνεί με τους απλούς ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι και αυτό είναι μία πρόγευση. Τι θα είναι στην Βασιλεία του Θεού? Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα κάναμε εμείς το τραπέζι στον Θεό, θα κάνει εκείνος σε μας το τραπέζι. Και βεβαίως έκφρασης, διότι δεν θα είναι τραπέζι, αλλά θα είναι, τι θα είναι? Θα είναι εκείνο που ο οφθαλμός δεν είδε και μάτι δεν ήκουσε, εκείνα που έχει ετοιμάσει ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά είναι εικόνες, είναι προεικονίσεις, είναι προγεύσεις. Όταν συνεπώς μας λέει η Καινή Διαθήκη ότι θα έχουμε κοινωνία μετά του Θεού, ότι θα θεωθούμε και θα είμεθα μετά του Θεού εις τους αιώνας των αιώνων, μη κανείς δυσπιστήσει. Το βλέπουμε κατατεθειμένο ότι εδώ ο ίδιος ο Θεός έρχεται και επικοινωνεί με τους ανθρώπους και ανοίγει το δρόμο σιγά σιγά προοδευτικά, διότι τώρα θα γεννηθεί ο Ισαάκ, μετά ο Ισαάκ θα δώσει τον Δαβίδ και ο Δαβίδ τη Θεοτόκο, και η Θεοτόκος θα δώσει εκείνον που ήρθε τότε ο Ιης εκ των τριών να σώσει και τον Δαβίδ και τον Ισαάκ και τον Αβραάμ και τον Δαβίδ και τον Αδάμ, και να σώσει όλους τους ανθρώπους και να καθίσουμε στο τραπέζι της Βασιλείας του, όπως το είπε και ο ίδιος ο Χριστός, ότι θα καθίσω μαζί σας στο τραπέζι στη Βασιλεία μου. Έκφραση σας είπα,
ότι θα είμαι πάντοτε εις τους αιώνας των αιώνων μαζί σας. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.